Ο κερατοειδής αποτελεί το βασικότερο διαθλαστικό μέσο του οφθαλμού με δύναμη περίπου 45 διοπτριών. Αντίστοιχα, η διαφάνειά του επιτρέπει τη δίωδο του φωτός προς εσωτερικές στιβάδες και τον ερεθισμό των φωτοϋποδοχέων. Αποτελεί περίπου το 1 έκτο της πρόσθεσης επιφάνειας του οφθαλμού. Μια σύντομη τρισδιάστατη προσέγγιση στον κερατοειδή, βλέπουμε ότι πίσω από αυτόν βρίσκεται η ύριδα, ο φακός και το υαλώδες σώμα. Ο φακός μαζί με τον κερατοειδή αποτελούν τα κύρια διαθλαστικά μέσα του οφθαλμού. Πίσω από τον κερατοειδή βρίσκεται ο πρόσθετος θάλαμος, η ύριδα και πίσω από την ύριδα ο οπίσθιος θάλαμος του οφθαλμού. Ο κερατοειδής αποτελείται από 5 στιβάδες. Από έξω προς τα μέσα συναντούμε το επιθήλιο, τη μεμβράνη του Bowman, το στρώμα, τη μεμβράνη του Ντεσεμέ και το ενδοθήλιο. Το επιθήλιο αποτελεί την εξωτερική στιβάδα του κερατοειδή. Συναντούμε 5 με 6 στίγους στο κέντρο και 10 περίπου στην περιφέρεια. Αρχικά συναντάμε τα επιφανειακά κύτταρα, τα οποία διαθέτουν λάχνες και βοηθούν στη συγκράτηση της δακρυϊκής στιβάδας. Συνέχεια τα πτεριγοειδή, τα βασικά και τη βασική μεμβράνη που αποτελεί και το φραγμό μεταξύ του επιθηλίου και της μεμβράνης του Bowman. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα βασικά κύτταρα είναι τα κύρια κύτταρα τα οποία βοηθούν στην αναπαραγωγή του επιθηλίου σε περίπτωση βλάβης. Η μεμβράνη του Bowman ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του στρώματος. Είναι ακυταρική, με πάχος περίπου 8 με 12 μικρά και αποτελείται κυρίως από κολαγόνο και από θεμέλια ουσία. Η εξωτερική επιφάνειά της είναι ηλία και ομαλή προς αποφυγή του αστιγματισμού, ενώ η εσωτερική είναι ασαφής και συνδέεται στενά με το υπόλοιπο στρώμα. Το στρώμα αποτελεί περίπου το 90% του κερατοειδή. Αποτελείται από ελάσματα κολαγόνου και από θεμέλια ουσία. Τα βασικά κύτταρα του στρώματος του κερατοειδή διακρίνονται σε μόνιμα, τα κερατοκύτταρα και σε κύτταρα που μεταναστεύουν στον κερατοειδή, τα οποία είναι λεμφοκύτταρα ή πολυμορφοπύρινα. Αντίστοιχα, η θεμέλιος ουσία, η οποία συμπληρώνει το χώρο μεταξύ των ινιδίων του κολαγόνου, αποτελείται από πρωτεογλυκάνες και γλυκοζαμινογλυκάνες. Η μεμβράνη του Ντεσεμέ αποτελεί ουσιαστικά τη βασική μεμβράνη του ενδοθυλίου. Αποτελείται από κολαγόνα ενίδια διαφορετικής όμως σύστασης από το κολαγόνο του στρώματος. Μπορεί εύκολα να αποκολληθεί τόσο από το στρώμα όσο και από το ενδοθήλιο και αυτό έχει μεγάλη χρησιμότητα στις κερατοπλαστικές μερικού πάχους. Το ενδοθήλιο αποτελεί δομή εξαιρετικής σημασίας για τον κερατοειδή, καθώς ουσιαστικά ενυδατώνει, θρέφει και εξασφαλίζει τη διάβγεια του κερατοειδή. Αποτελείται από ένα στίχο εξαγωνικών κυττάρων, τυπικό πλακώδες επιθήλιο, περίπου 400.000. Η τυπική πυκνότητα των ενδοθυλιακών κυττάρων σε ένα νέο ενήλικα είναι περίπου 3 με 4.000 κύτταρα ανά τετραγωνικό χιλιοστό. Με την πάροδο του χρόνου και τη φυσιολογική γύραση του οπτικού συστήματος, η πυκνότητα των ενδοθυλιακών κυττάρων μειώνεται. Επιπλέον,
δύναται να μειωθεί σε ενδοθάλμες επεμβάσεις, σε τραύματα και σε διάφορες δυστροφίες που πλήττουν το ενδοθήλιο. Όταν η πυκνότητα των ενδοθυλιακών κυττάρων μειωθεί σημαντικά, περίπου κάτω από τα 1000 κύτταρα ανά τετραγωνικό χιλιοστό, τότε διαταράσσεται ο φυσιολογικός μεταβολισμός του κερατοειδή. Σε συνέχεια των ανωτέρων, η ενδοθυλιακή ανεπάρκεια έχει σημαντική επίπτωση τόσο στη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδή, όσο και στη διάβγειά του. Ένας βασικός διδακτικός διαχωρισμός των παθήσεων του κερατοειδή μπορεί να είναι ο ακόλουθος. Φλεγμονές, εκφυλήσεις, δυστροφίες και συγγενείς ανομαλίες. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες κλινικές οντότητες οι οποίες είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο πεπτοειτής φοιτητής της ιατρικής.